A lot of soul. Σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας το βουλευτή Λακωνίας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Θανάση Δαβάκη, ο οποίος είναι και πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών της Βουλής. Κύριε Δαβάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, κυρία Μακεδονοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Καλησπέρα σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Πιστεύω να πούμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα και να έχουμε έναν ωραίο διάλογο πάνω σε ζητήματα που αφορούν και τον τόπο μας, αλλά ευρύτερα και την χώρα μας. Να ξεκινήσουμε με το μείζον θέμα των τελευταίων μηνών. Και να σας ρωτήσω, κύριε Δαβάκη, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ελέγξουν το ρυθμό εξάπλωσης του κορονοϊού χωρίς να κλείσουν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Εσείς τι πιστεύετε στη φάση που βρισκόμαστε? Είναι μια πολύ καλή στρατηγική αυτή. Όλες οι κυβερνήσεις, από την Αμερική μέχρι χώρες της Ανατολής, αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπροστά σε αυτό το πανδημικό φαινόμενο. Νομίζω ότι η γενιά η δική μας δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ μια τέτοιου είδους πανδημία, μια τέτοιου είδους εξέλιξη, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά δημιουργούν μια προοπτική που πρέπει κάθε κυβέρνηση να αναπτύξει μια στρατηγική για την αντιμετωπίση. Η Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε μια συγκεκριμένη στάση πάνω στα ζητήματα αυτά μέσω του προγράμματός της. Τώρα, υπό το βάρος της κυβερνητικής της ευθύνης, ανέπτυξε από την πρώτη στιγμή μία συγκεκριμένη υγειονομική στρατηγική. Μία στρατηγική η οποία έχει να κάνει με την καθυστέρηση του φαινομένου, ούτως ώστε το σύστημα υγείας το οποίο έχουμε, αυτό το σύστημα υγείας το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει, και όταν λέμε σύστημα υγείας, πρωτεύοντα ρόλο παίζει το υγειονομικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων μας, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πανδημία. Αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε κόμματο στο πρόγραμμα, το πάω λίγο στο κομματικό για να πω ότι κανένα πρόγραμμα κόμματος δεν μπορεί να συμπεριλάβει αυτό το έκτακτο γεγονός μιας πανδημίας. Αυτό είναι σαφές, βέβαια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω όμως ότι μέχρι στιγμής έχει πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά την πολιτική την οποία έχει ασκήσει και την υγειονομική στρατηγική που προείπα. Νομίζω ότι, για παράδειγμα, από τα 800 δείγματα τεστ τα οποία κάναμε στην αρχή της πανδημίας, καθημερινώς, έχουμε φτάσει στα 17.000. Κάτι που δείχνει ότι η ανάσχεση του φαινομένου ή η διαπίστωση του φαινομένου είναι πολύ πιο ευρεία και πολύ πιο σαφής. Όλα αυτά μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι θα το παλέψουμε και θα πάμε καλά. Άλλωστε, χώρες όπως με παρεμφερή πληθυσμό με την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο που έχει 11 εκατομμύρια κατοίκους, λίγο-λίγο περισσότερους από εμάς, έχει αυτή τη στιγμή 10.000 νεκρούς. Όταν εμείς δεν έχουμε περάσει τις 5 εκατοντάδες, ας το πούμε νεκρών. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά, και κυρίως η βασική αποδοχή της κυβερνήσεως, να ακούσουμε τους ειδικούς και όχι να κάνουμε του κεφαλιού μας, αντιλαμβάνεστε ότι δείχνουν μια σωστή στρατηγική η οποία φαίνεται σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Η πανδημία πάντως φαίνεται να εντείνεται και ίσως η κορύφωσή της να έρθει και μετά τις γιορτές ή μέσα στις γιορτές. Είναι πιθανό, πιστεύετε, ένα νέο lockdown? Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αλλά και η λογική το λέει, κυρία Μακεδονοπούλου, ένα νέο lockdown θα είναι μια καταστροφική προοπτική, μια καταστροφική εξέλιξη και για την οικονομία, αλλά και για τον κοινωνικό ιστό. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει ένα νέο lockdown. Ελπίζω παρά πιστεύω. Ναι. Διότι το πρώτο lockdown, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του lockdown εκείνο, στήχησε, για παράδειγμα, στην ελληνική οικονομία περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε τζίρο. Έχουν αποτιμηθεί οι διαστάσεις, πιστεύετε? Έχουν αποτιμηθεί στην οικονομία και στο ΑΕΠ. Η Αθήνα, που ήταν το σκληρότερο στοιχείο του lockdown στην Αθήνα, η Αθήνα, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχει το μισό ΑΕΠ, παράγει το 50% του ΑΕΠ της χώρας μας. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Απ' την άλλη μεριά,
βλέπουμε ότι αυτό έχει στοιχήσει ευρύτερα στην οικονομία, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στον τουρισμό, στην εστίαση. Όλα αυτά έχουν απολέσει πόρους, χρήματα, από 1,5 μέχρι 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμαστε, συν τις απολύσεις, περίπου 103.000 απολύσεων που γίναν κατά την πρώτη φάση της πανδημίας. Mm-hmm. Αυτά όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει μια τραγική προοπτική ένα νέο lockdown. Γίνεται ό,τι το καλύτερο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή από πλευράς στρατηγικής και πολιτικής της κυβερνήσεως και νομίζω ότι κατά τούτο όλα θα πάνε καλά, αρκεί να προβάλλουμε και τον μεγαλύτερο, τον σοβαρότερο παράγοντα που είναι η ατομική μας ευθύνη. Δεν μπορεί να συνοθούνται συμπολίτες μας στις πλατείες και να προσπαθεί η αστυνομία με το προσωπικό της με μεγάφωνα, ντουντούκες να τους απομακρύνει. Αυτό στις μεγάλες πόλεις. Στις μεγάλες πόλεις. Εμείς ως Λακωνία, ως Λάκωνες, θεωρώ, αγαπητή κυρία Μακεδονοπούλου, ότι έχουμε επιδείξει μια εξαιρετική, θα έλεγα, συμπεριφορά. Αφήνω το περιστατικό, τα περιστατικά, τα κρούσματα που υπήρξαν στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα. Ως Λάκωνες πολίτες έχουμε επιδείξει μια εξαιρετική συμπεριφορά και αυτό αποδεικνύεται ως ότι κρατήσαμε τον κορονοϊό μέχρι στιγμής έξω από την πόρτα μας. Mm-hmm. Αφήνω τις εξελίξεις τελευταίας εβδομάδος που και εκεί έχει έναν ειδικό λόγο. Mm-hmm. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα επανέλθουμε στις της συγκεκριμένης κοινότητας. Ναι, στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, βέβαια. Αλλά να αναφερθούμε στα κρούσματα στη Λακωνία, μιας και έτσι πάει η συζήτησή μας. Ήταν λοιπόν θέμα χρόνου να έχουμε την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή εξαιτίας του τρόπου διαβίωσης των μεταναστών. Πιστεύω ότι είναι. Όχι μόνο στις συγκεκριμένες περιοχές. Όχι. Περίπου 3.500 αλλοδαποί εργάτες γης. Ακριβώς. Περίπου τόσοι. Στον νομό μας. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε εκτίμηση ασφαλή αυτή τη στιγμή, διότι είναι σε ένα παράτυπο καθεστώς αυτοί οι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει για ένα καλύτερο μέλλον. Κάποιοι από αυτούς είναι και παράνομοι. Βεβαίως. Είναι αρκετοί οι οποίοι είναι παράτυποι, παράνομοι. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς, και αυτό έχει και έναν άλλο λόγο, έναν άλλο ρόλο όσον αφορά την ταυτοποίηση του οποιοδήποτε κρούσματος. Γιατί απολύτως και αυτομάτως φοβόνται να παρουσιαστούν στις αρχές και ό,τι αυτό σημαίνει για την αποτύπωση των κρούσματων. Νομίζω όμως ότι και ο τρόπος της ζωής τους και της διαβίωσής τους είναι γνωστά πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι και θεωρώ ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα, θα έλεγα, γύμνασμα άσκησης συγκεκριμένης πολιτικής για τους εργάτες γης, μεγάλο μέρος των οποίων έχουμε και εμείς, αλλά ειδικά αυτή η κοινότητα, η συγκεκριμένη κοινότητα, η οποία, ας πούμε, δεν είναι ο Αλβανός, ο Βουλγαρός, που μένει με την οικογένειά του σε ένα σπίτι, είναι εργάτες γης συγκεκριμένοι, οι οποίοι ζουν σε κοινοβιακό καθεστώς, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό δημιούργησε και τα κρούσματα. Mm-hmm. Από εκεί και μπρος, οι υγειονομικές αρχές, οι δυνάμεις που έχει αυτός ο νομός, το νοσοκομείο της Σπάρτης, των Μολάων, τα κέντρα υγείας μας, το εξαιρετικό προσωπικό το οποίο διαθέτουμε, παρά τα προβλήματα, το αντιμετώπισαν με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτομάτως την μεθεπομένη μέρα γίναν 400 τεστ στον Άγιο Γεώργιο Βιών. 427, αν θυμάμαι καλά. Τα οποία ήταν και όλα αρνητικά. Και τα οποία ήταν και όλα αρνητικά, διότι αυτό το κύμα των μεταναστών, εξαιτίας της έναρξης περίοδου ελαιοσυλλογής, μετακυλίστηκε προς, και λόγω του φόβου, μετακυλίστηκε προς το Δήμο Βιών. Προς το Δήμο Βιών και δημιουργήθηκε όλη αυτή. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά ανασχέθηκε με τον καλύτερο, τον πιο σωστό τρόπο. Mm-hmm. Αμέσως ο ΕΟΔΗ έστειλε κλιμάκιο και θα σταλεί κλιμάκιο σε οποιαδήποτε φάση χρειαστεί αυτό, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί μέσω των τεστ η συγκεκριμένη. Πιστεύετε δηλαδή ότι γίνεται συστηματικός έλεγχος και των δουλειά πολιτών και των εργατών γης? Απολύτως. Απολύτως. Mm-hmm. Ετοιμότητα έχουμε στο σύστημα υγείας στο νομό μας. Θα σας πω, και τα δύο κρούσματα μη αλλοδαπών τα οποία ανοιχνεύτηκαν έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αυτά. Το ένα που γνωρίζω εγώ προσωπικά ήταν είχε έρθει πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγες, από την Αθήνα και είχε επισκεφθεί συγγενή ο οποίος είχε κορονοϊό. Ναι. Δηλαδή ήταν εισαγόμενο κατά αυτόν τον τρόπο. Οι υγειονομικές μας αρχές είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι από την διοίκηση των δύο νοσοκομείων μας μέχρι τους διευθυντές των κέντρων υγείας μας, μέχρι το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό επιβεβαιώνουν αυτό που είπα στην αρχή της συζήτησης μας, ότι η παρέλευση αρκετών μηνών υπάρξεως του κορονοϊού, αλλά μη
ανιχνεύσεως στη Λακωνία, έχουν προετοιμάσει κατάλληλα τις υγειονομικές αρχές της Λακωνίας, του τόπου μας, ούτως ώστε σήμερα να είναι σε καλή ετοιμότητα, θα έλεγα σε πολύ καλή ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τα θέματα. Οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας, τις επαφές που έχετε, στις περιοδίες που κάνετε, τι σας λένε για την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε με την εμφάνιση των κρουσμάτων εδώ στο νομό μας? Ανησυχούν? Ανησυχούν. Τι εικόνα έχετε από τους συμπατριώτες μας? Ανησυχούν. Είναι προβληματισμένοι και πιστεύω ότι ένα συντριπτικό ποσοστό αυτών των ανθρώπων, των Λακώνων πολιτών, όπως είπα και προηγουμένως, πειθαρχούν με βάση τις αρχές της ατομικής ευθύνης, της υπευθυνότητας και όλων αυτών, το οποίο συνθέτουν μια συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος αυτή του είδους στην συγκυρία. Και αυτό αποδείχθηκε, όπως προείπα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεχίσουμε την προσοχή, μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά και αντιλαμβάνεστε ότι μια νέα έξαρση της πανδημίας, περαιτέρω έξαρση της πανδημίας, θα σημάνει πάρα πολλά πράγματα, κάτι το οποίο αποευχόμαστε. Mm-hmm. Και γι' αυτό δουλεύει και η κυβέρνηση και όλοι εμείς, οι οποίοι προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα στον κόσμο με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε, κύριε Θαβάκη, το αποτέλεσμα σε σύνολο ευρημάτων 13 δημοσκοπήσεων, όπως είδε το φως δημοσιότητας προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, ένας στους 10 Έλληνες δεν πιστεύει ότι υπάρχει κορονοϊός. Γιατί πιστεύετε μετά από τόσους μήνες συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες και σε όλα τα κράτη. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει κορονοϊός, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, το έκαναν οι ξένοι γιατί μαζιλεύουν και όλα αυτά. Καλό θα είναι να καταλάβουμε ότι όταν η υπερδύναμη του κόσμου και ο πρώτος της πολίτης περνάει αυτή τη στιγμή φάση κορονοϊού, θεωρώ ότι είναι η αψευδέστερη, θα έλεγα, εκτίμηση και απόδειξη ότι υπάρχει κορονοϊός. Λέτε ο Ντόναλντ Τραμπ ένα μήνα πρώτον της εκλογικής μάχης που θα δώσει να μηχανεύτηκε ότι έχει κορονοϊό και να κλειστεί στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Με αυτά τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τον πρόεδρο της Αμερικής. Θεωρώ ότι πρέπει να πιστούν και αυτοί οι συμπατριώτες μας ότι υπάρχει κορονοϊός και να λάβουν τα μέτρα τους. Ούτε η συνωμοσιολογία βοηθάει, ούτε οι φαντασιώσεις, ούτε τίποτα. Είναι μια νεοφανής πανδημία. Είπα, πρώτη φορά η γενιά μας έχει το έχει νιώσει, το έχει ζήσει σε σχέση με παλιότερες εποχές, ισπανική γρίπη κτλ. Και αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, υποψιασμένοι, προσεκτικοί και όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει αυτούς τους μήνες να κάνουμε. Μάσκα, πλύσιμο χεριών, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Για την τουριστική κίνηση στο νομό μας φέτος, ποια εικόνα έχετε? Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Παρά τα προβλήματα που περιγράφουμε τόση ώρα, αυτό το οποίο εγώ συνεπέρανα και εβίωσα και στα δύο πόδια, ας το πούμε έτσι, του νομού μας, ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Έχουν δουλέψει, εχθές μου έλεγε καταστηματάρχης, μικρός καταστηματάρχης της περιοχής, έχουν δουλέψει και μαγαζάκια τα οποία δεν είχαν δουλέψει ποτέ, εστίασης. Έχουν δουλέψει οι πάντες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και πιστεύω συμπατριώτες μας πολλοί από την Βόρειο Ελλάδα, από άλλα μέρη της χώρας μας, ήρθαν, γνώρισαν την λακωνική φιλοξενία, τη λακωνική ποιότητα τουρισμού και διακοπών και πιστεύω ότι αυτοί το χειμώνα θα το πούν και σε φίλους τους και στις παρέες τους που πήγατε το καλοκαίρι και θα έχουμε και του χρόνου αυτή την έλευση, προσέλευση και συνωστισμό τουριστών. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό όλο το παράλιο μέτωπο, αλλά και όχι μόνο το παράλιο μέτωπο, της Λακωνίας πήγε πάρα πολύ καλά. Το ίδιο και τα ξενοδοχεία. Δεν έβρισκες δωμάτιο να κλείσεις. Ήταν εξαιρετικά καλά όλα. Από τη Μάνη μέχρι την Νεάπολη, την Ελαφώνησο, όλη αυτή η πλευρά, όλες αυτές οι περιοχές, οι τουριστικές περιοχές, Μονεβασιά, πήγαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα καλό προηγούμενο και ελπίζω και θα δουλέψουμε και πάνω σε αυτό. Άνοιξαν όλες οι επιχειρήσεις? Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είχαν κάποια προβλήματα και δεν άνοιξαν. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δούλεψε και άνοιξε. Και ήταν κάτι πολύ θετικό πέραν των προβλημάτων τα οποία αντιμετώπισαν στην αρχή της πανδημίας. Και επαναλαμβάνω, με το φρενάρισμα που υπήρξε από πολιτικής απόψεως, δημιουργήθηκε και αυτή η καλή προοπτική για την
για τον υπηρεσιακό κλάδο, για τον τουρισμό, για την εστίαση και γενικότερα την επισκεψιμότητα του τόπου μας. Ο Λάκωνας Αγρότης, τι έχει να περιμένει τη φετινή χρονιά μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περσινή χρονιά με τις χαμηλές τιμές στο ελαιόλαδο, κύριε Δαβάκη? Κοιτάξτε, ο Λάκωνας Αγρότης είναι σε μια δύσκολη περίοδο. Δεν μ' αρέσει να εξοραίζω τα πράγματα, ούτε μπορούμε να πούμε ότι μια δύσκολη περίοδος μπορεί αυτομάτως με την αλλαγή κυβερνήσεων να αλλάξει και να γίνει καλή περίοδος ή περίοδος των παχαίων αγελάδων. Σίγουρα ο κορονοϊός έχει επηρεάσει την κατάσταση στο τέλος αυτής της φάσης, αλλά και οι τιμές του ελαιολάδου ήταν ένα κακό προανάκρουσμα όλης αυτής της υπόθεσης, οι χαμηλές τιμές του λαδιού, αλλά και η πολύ χαμηλή τιμή του άλλου σοβαρού προϊόντος, της ελιάς καλαμών, η οποία εδώ και περίπου τώρα 2 χρόνια είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά το κεντρικό άξονα της ελιάς καλαμών, που είναι από το Κεφαλά μέχρι το Βρονταμά. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα, ότι οι χαμηλές τιμές είχαν ξεκινήσει την περίοδο προ-κορονοϊού. Προ-κορονοϊού, με συγκεκριμένα αίτια και συγκεκριμένες καταστάσεις. Υπάρχει ο ένας άξονας απάντησης που μπορεί να πει είναι προσφορά και ζήτηση και τι να κάνουμε. Υπάρχει ο άλλος άξονας απάντησης που λέει ότι έπρεπε να έχει οργανωθεί καλύτερα η συγκεκριμένη διάθεση. Πάντως υπάρχουν 2 πόλοι, ο έμπορος και ο παραγωγός, ο οποίος αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πρέπει να συνυπάρξουν σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη βάση συνεννόησης, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο και για τη νέα χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν η ελιά καλαμών βρίσκεται στα 40 λεπτά και χρειάζεται 70 λεπτά για να παραχθεί, ο παραγωγός βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Άρα πώς θα στηριχτεί? Αυτά δεν μπορεί να τα λύσουν οι κυβερνήσεις πλέον. Τα μέτρα στήριξης ή παλιά, όπως λέγαμε, η τιμή ασφαλείας δεν υπάρχουν πλέον στο λεξιλόγιο ούτε των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε των κυβερνήσεων. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία λέει ότι πρέπει να οργανώσεις, να θωρακίσεις την εμπορία του προϊόντος, του ουδήποτε προϊόντος, προκειμένου να είναι ελκυστικό και να μπορέσει να απορροφηθεί στις αγορές. Πώς θα στηριχθεί? Πέραν αυτών των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί γενικότερα, υπάρχει και το λεγόμενο εξαιρετικό προσωρινό μέτρο στήριξης του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο ανεφέρθη και σε άλλη συνέντευξη από τον συνάδελφο και αγαπητό φίλο τον Σταύρο τον Αργοβίτη, ο οποίος είναι ένα σημαντικό ποσό στήριξης του αγροτοδιατροφικού τομέα. Και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, ιδιαίτερα οι εγωπροβατοτρόφοι και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται στο και οι αλληλείς, θα πάρουν μερίδιο από αυτό το μέτρο στήριξης, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικό. Είναι το, κατά κάποιους θα έλεγα, λιδωρούμενο, αλλά βρες 7.000 ευρώ σήμερα, μέχρι 7.000 ευρώ θα πάρουν πολλοί άνθρωποι με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 30 στρέμματα κτλ. Και βέβαια μέχρι 30.000 ευρώ οι αγροτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λύσει το πρόβλημα, αλλά εν μέσω αυτής της κακής συγκυρίας που ήταν οι τιμές του ελαιολάδου και των βροσίμων ελαιών. Θα έλεγα φωτεινή αχτίδα αποτελούν τα εσπεριδοειδή, τα οποία είχαν τεράστια απορροφητικότητα και ήταν τονωτική ένεση για την περιοχή του καλοκαιρινού πορτοκαλιού, λόγω βιταμίνη C και τα λοιπά, τα ξέρετε. Ήταν φωτεινή αχτίδα αυτή και στήριξε το αγροτικό εισόδημα όσον αφορά αυτό. Κατά τα άλλα, πρέπει να γίνουν πολιτικές σε λίγες μέρες. Θα έρθει προσκεκλημένος, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, του Δημάρχου Σπάρτης ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Γορίδης, και πιστεύω ότι θα υπάρξει, για μια ακόμη φορά έχει ξαναέρθει, θα υπάρξουν ορισμένες κατευθύνσεις και κάποια νέα πάνω στο ζήτημα της θωράκισης αυτού του κόσμου, του αγροτικού, του λακωνικού αγροτικού κόσμου, πάνω στα προβλήματα τα οποία έχει. Με τις παράνομες ελληνοποιήσεις, πώς θα αντιμετωπιστούν, γνωρίζουμε κάτι? Οι παράνομες ελληνοποιήσεις ήταν ένα από τα προβλήματα, κυρίως που έπληταν την βρόσιμη ελιά καλαμών, όπως το γάλα, το παρανόμως εισαγόμενο γάλα, το οποίο υπονομεύει τα προϊόντα pop όπως είναι η φέτα, και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει προβεί σε διάφορες κινήσεις πριν από, για να ανασχεθεί αυτό, αυτό που περιγράψατε, τις παράνομες ελληνοποίησεις. Πριν από 3 μήνες περίπου
με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Γεωργίας, ήρθε στη Βουλή για ψήφιση, συζήτηση και ψήφιση, νομοσχέδιο το οποίο διαμόρφωνε το κυρωτικό πλαίσιο των παράνομων ελληνοποίησεων. Εντατικοί έλεγχοι, έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι έλεγχοι στα λιμάνια και στις πύλες εισόδου της χώρας και από την άλλη μεριά βαριά πρόστιμα. Πρόστιμα τα οποία έχουν αύξηση 100 και 200% σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό δίνει την πρώτη αίσθηση άσκησης πολιτικής πάνω στις παράνομες ελληνοποίησεις. Έχουμε το δεύτερο στάδιο, όπως έχει εξαγγελθεί κατά τη συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου από τον κύριο Βορύδη, το οποίο είναι η ανέβρεση μέσω της τεχνολογίας του DNA του κάθε προϊόντος. DNA ελιάς καλαμών. Τι είναι αυτό το οποίο δηλαδή παράγεται, ποια είναι τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και τι είναι αυτό το οποίο έρχεται από την Τουρκία, την Αίγυπτο κτλ. Και πλήττει το δικό μου προϊόν. Είναι μια προσπάθεια σημαντική η οποία θα συνεχιστεί ούτως ώστε να μπορεί ο Λάκωνας αγρότης, γιατί μιλάμε για τον τόπο μας, να προστατευτεί νομοθετικά και όσον αφορά στρατηγικά όσον αφορά την κυβέρνηση πάνω στα ζητήματα των παράνομων ελληνοποίησεων που είναι σημαντικός κακός παράγοντας για τον παραγωγό και για τον που πλήττει το εισόδημά του βασικά. Ίδρυση ΤΕΦΑ στη Σπάρτη. Πιστεύετε ότι είναι εφικτή και τελικά κύριε Δαβάκη πόσο μας έχει στοιχήσει η απομάκρυνση της νοσηλευτικής? Εύστοχο ερώτημα. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος είναι κάτι το οποίο είχαμε και χάσαμε και το πρώτο είναι κάτι και το δεν οποίο... έρχεται ξανά, έτσι. Και δεν έρχεται ξανά. Και το άλλο είναι κάτι το οποίο συζητείται. Λοιπόν, είναι εφικτό? Τα πάντα είναι εφικτά. Το θέμα είναι να μπορούν να γίνουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε την αντίφαση αυτής της εκφράσεως. Εφικτό ήταν να μείνει και η νοσηλευτική σχολή. Κάτι το οποίο και το, δεν το λέω τώρα στο φιλόξενο σταθμό σας, αλλά το λέω, το έχω πει από το βήμα της Βουλής. Ένα καθηγητικό κύκλωμα κατεστημένο και άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν με προσωπική ατζέντα πήραν την νοσηλευτική σχολή από τη Σπάρτη και την πήγαν με την βοήθεια του νόμου Γαβρόγλου και προσωπικά του κυρίου Γαβρόγλου, ο οποίος, λυπάμαι που θα το πω, τώρα δεν είναι υπουργός, αλλά με σεβασμό το λέω στο πρόσωπο ενός πανεπιστημιακού, αλλά με απόλυτο μη σεβασμό πολιτικά, μας κορόιδευε πολλούς θεσμικούς φορείς, οι οποίοι είχαμε πάει και σε αυτόν και του λέγαμε για το θέμα της μη απομάκρυνσης νοσηλευτικής. Νομίζω ότι η νοσηλευτική σχολή ήταν πλήγμα για τον τόπο μας που έφυγε, γιατί σηματοδότησε το εύθραστον της παραμονής των σχολών σε αυτόν τον τόπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία σχολή και δύο τμήματα, μας έχουν μείνει, το ΤΟΔΑ, το Τμήμα Οργάνωσης Διαχείρισης Αθλητισμού και οι δύο σχολές οι οποίες υπάρχουν των μηχανικών πληροφορικής στον Κλαδά και της φυσικοθεραπείας, οι οποίες εάν δεν θωρακιστούν και δεν στηριχθούν, αντιλαμβάνεστε ότι κινδυνεύουν και αυτές. Με έολα ίσως επιχειρήματα ή λιγότερο έολα πλέον επιχειρήματα, όπως έγινε με την νοσηλευτική σχολή. Αυτό συν της άλλης, γιατί είναι λίγο μεγάλο το θέμα αυτό, αυτό συν της άλλης γίνεται και θα έλεγα η απομάκρυνση νοσηλευτικής κομικό ή εξαιρετικά περίεργο, όταν σε λίγα χρόνια θα έχει ο τόπος μας ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία της Ευρώπης, κυρία Μακεδονοπούλου. Έχουμε λοιπόν νοσοκομείο, θα έχουμε νοσοκομείο σε λίγα χρόνια τέτοιο και η περίφημη κλινική εκπαίδευση που ήταν το βασικό πρόσχημα των ανθρώπων που συνήργησαν για να μην έρθει η νοσηλευτική σχολή, να φύγει η νοσηλευτική σχολή από τη Σπάρτη, καταλύεται. Φανταστείτε τώρα τα παιδιά της νοσηλευτικής που έχουν πάει στην Τρίπολη να έρχονται για κλινική εκπαίδευση στο νοσοκομείο του Ιδρύματος Νιάρχου στη Σπάρτη. Το κωμικό και το περίεργο της όλης υποθέσεως. Το ΤΕΦΑ. Το ΤΕΦΑ είναι μια πρόταση που έχει προέλθει από έναν καθηγητή, τον κύριο Κυπρέο, του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Πιστεύω ότι ως πρόταση δεν είναι άσχημη. Είναι θετική πρόταση. Και μπορούμε να πούμε και άλλες προτάσεις, οι οποίες να προσυδειάζουν με τον τόπο μας. Όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν στην συζήτηση που κάναμε έχουν κάποια κενά. Στο χέρι μας είναι να τα
καλύψουμε ή να τα διευκρινίσουμε. Πρώτιστη προτεραιότητα. Γιατί μιλάμε για κάτι πολύ σημαντικό. Την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αυτόν τον τόπο που αγωνιστήκαμε να την φέρουμε πριν από μία εικοσαετία. Δεν πρέπει να τη διακινδυνεύσουμε ούτε να αποσταθεροποιήσουμε την παρουσία της. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να θωρακίσουμε τις υπάρχουσες σχολές και να διεκδικήσουμε την νοσηλευτική σχολή με βασικό μας επιχείρημα ότι έρχεται ένα από τα τελειότερα, καλύτερα νοσοκομεία, κλινικές που υπάρχουν στον κόσμο, στην Ευρώπη και έρχεται με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Νιάρχου. Mm-hmm. Με αυτό το, θα έλεγα, το εφαλτήριο και την οστική δύναμη του Ιδρύματος Νιάρχου που θα φτιάξει ένα τέτοιο νοσοκομείο. Αεροδρόμιο. Να σας ρωτήσω λοιπόν αν έχει προοπτικές το υπάρχον αεροδρόμιο. Είναι η στιγμή να διεκδικήσουμε νέο αεροδρόμιο στη Λακωνία, κύριε Δαβάκη. Νέο αεροδρόμιο υπό την έννοια ότι... Πρώτον να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα αεροδρόμια πλέον δεν τα φτιάχνουν τα κράτη. Και αυτά που είχαμε και εμείς, όπως γνωρίζετε, τα 13 τα πήρε η Fraport για να τα εξυγχρονίσει και να τα φτιάξει, γιατί ήταν σε κατάσταση ερυπιώδη. Εξαιτίας λανθασμένων πολιτικών πολλών κυβερνήσεων, λιγότερο της Νέας Δημοκρατίας, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει ένας αεροδιάδρομος, που το λέμε αεροδρόμιο, στο Πειρή. Αυτό, άρα λοιπόν, για το πρώτο σας ερώτημα, το νέο αεροδρόμιο πρέπει να βρεθεί επενδυτής, ο οποίος να κάνει νέο αεροδρόμιο. Να. Για να έρθει ένας επενδυτής, θα έχει ειδικούς μελετητές που θα δούνε την δυνατότητα προσέλκυσης πελατών, επιβατών για να έρθει αυτό. Με αυτούς τους αυτοκινητόδρομους που έχουμε σήμερα, άλλωστε αεροδρόμιο λειτουργήσε στη Σπάρτη, το οποίο μετά έκλεισε για διαφόρους λόγους, βασικότερος των οποίων ήταν ο οικονομικός. Δεν μπορούσε να στηριχθεί η γραμμή. Από εκεί και προς λοιπόν λέμε ότι αυτό το οποίο υπάρχει πρέπει να αξιοποιηθεί. Πρέπει να αξιοποιηθεί. Πρέπει να αξιοποιηθεί. Υπάρχει μια εξαιρετική αεροπορική κοινότητα στη Σπάρτη. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη ιστορία στην αεροπορία, στο αεροπορικό ιδεώδες και στη γενική λεγόμενη αεροπορία. Έτσι λέγεται. Γενική, δηλαδή έχω ένα μικρό αεροπλάνο, πετάω, κάνω το χόμπι μου και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτοί που έχουμε εδώ στην Σπάρτη υπάρχουν σε όλο τον κόσμο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα αυτός ο χώρος μπορεί να προσελκύσει αυτούς τους ανθρώπους. Όταν, για να μιλήσουμε λίγο, γι' αυτό έχω φέρει αυτά τα χαρτιά, για να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία, όταν ασκούσα τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόρθωσα, ας το πούμε έτσι, να υπογράψω μίσθωση με τον Δήμο της Σπάρτης και μίσθωση ο Δήμος της Σπάρτης το αεροδρόμιο στο Πειρή. Προδεκαετίας. Όχι, πριν από 6 χρόνια. Πριν από 6 χρόνια. Πριν από 6 χρόνια. Mm-hmm. Το 2000, πριν από 6,5, το 2013, το Σεπτέμβριο του 2013. Το μισθώσαμε για 6.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 500 ευρώ το μήνα. Ούτε ένα διαμέρισμα. Με εξαιρετικούς όρους, για λόγους που δεν είναι της παρούσης, η τότε Δημοτική Αρχή δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή δεν πλήρωνε το ενίκιο, ρωτήθηκε από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Θα σας δείξω και την απόφαση που είχαμε υπογράψει τότε. Ρωτήθηκε από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, στο οποίο ανήκουν αυτά τα ακίνητα, γιατί δεν πληρώνει, και επεκαλέστη, μπορεί να ήταν βάσιμο αυτό, αλλά μπορούσε να διορθωθεί, ότι η περιφερειακή διοίκηση στην Πάτρα δεν ενέκρινε την δαπάνη και την απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου. Πιστεύω ότι έχει προοπτική το αεροδρόμιο και γίνεται υπάρχει μια κινητικότητα και εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου της Σπάρτης και μου, αν θέλετε, με τον νυν διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που είναι υπεύθυνη για την λειτουργία των αεροδρομίων, τον πτέραρχο τον κύριο Δελτσάκο, πρώην υπαρχηγό της αεροπορίας, προκειμένου να επανέλθουμε. Δεν ξέρω ως τίμημα θα μπορέσουμε να επανέλθουμε, γιατί ήταν ένα χαριστικό τίμημα αυτό. Ήταν 50. Κάνανε μια μελέτη οι συνεργάτες μου, 52,63 ευρώ αναστρέμα. Mm-hmm. Νοικιάσαμε τότε το αεροδρόμιο της Σπάρτης. Χάθηκε τότε μια ευκαιρία. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε, και μετά ήρθε η νέα Δημοτική Αρχή, τότε, μετά το 2014, και ζήτησε με έτοιμά της να ακυρωθεί η σύμβαση mm-hmm. από το, με το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και το, mm-hmm. και το Δήμο της Σπάρτης. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να έχουμε αεροδρόμιο. Όχι να παίρνουμε το αεροπλάνο και να πηγαίνουμε στην Αθήνα
που είναι πιο κοντά πλέον με το δρόμο, ή να πηγαίνουμε στο Λονδίνο, διότι θέλει βαρέως τύπου αεροσκάφη, αλλά μπορεί να υπάρχουν πολλές δράσεις στο αεροδρόμιο, δράσεις οι οποίες θα μπορέσουν να το καταστήσουν χρήσιμο και πόλο έλξης για για σχολή αεροπορίας. Όπως ξέρετε, στη Λακωνία έχουμε 300 και περισσότερο μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια, και να έρθουν σχολές ή άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτό τον αεροδιάδρομο, το αεροδρόμιο mm-hmm. της Σπάρτης. Μάλιστα. Να πάμε στα ελληνοτουρκικά, κύριε Δαβάκη. Την ώρα που γίνεται λόγος για αποκλιμάκωση και επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί, επαναφέροντας τις θεωρίες για τη γαλάζια πατρίδα ξανά. Ποιος είναι ο στόχος της Ελλάδας? Ο στόχος της Ελλάδας είναι η διατήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, ο σαφής καθορισμός ότι η Τουρκία επικαλούμενη αυτά που επικαλείται, αμφισβήτηση του εναέριου και του εναέριου, του θαλασσίου mm-hmm. και του θαλασσίου βασικά, χώρου μας, και όλα αυτά που συνθέτουν τη ρητορική Ερντογάν, απέχουν κατά πολύ από το διεθνές δίκαιο και την όποια ευρωπαϊκή της προοπτική. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής αρχάς του μηνός ήταν κόλαφος κατά την άποψή μου κατά της Τουρκίας. Εκεί δηλαδή ήταν μια απόφαση και καρότο και μαστίγιο. Το καρότο ήταν προς την Τουρκία πάντα. Το καρότο ήταν με την πρόσφατη ανακοίνωση. Ξέρετε, τα Συμβούλια Κορυφής καθορίζουν το τι γίνεται με την ανακοίνωση που βγαίνει. Και εκεί λέει διάφορα πράγματα. Αυτό το οποίο λέει η απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής είναι κατά της Τουρκίας, είναι ότι εμείς είμαστε δεκτικοί σε διευκολύνσεις οικονομικές, σε τελωνιακές, σε χρηματοδοτήσεις για το μεταναστευτικό και όλα αυτά, αλλά από την άλλη μεριά θα ενεργοποιήσουμε το άρθρο 2.15 της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρωτικό μηχανισμό, με ό,τι αυτό σημαίνει και με οικονομικά μέτρα και με άλλου είδους μέτρα κατά της Τουρκίας, εάν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά. Ήταν μια νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή η απόφαση, δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια απόφαση και πιστεύω ότι ίσως φρονηματίσει την Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση. Η επόμενη νίκη και το σημαντικό γεγονός, και θέλω να το πω αυτό, ήταν η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του κ. Πομπέο, στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η παρουσία του στην Σούδα, που θα καταστεί η Σούδα, πέραν το ότι είναι μια σημαντική στρατηγική περιοχή, ένα σημαντικό σημείο βάσεως για την Αμερική αλλά και για όλη την συμμαχία, θα καταστεί η Σούδα αυτό που πρέπει να καταστεί απέναντι της Τουρκίας. Ότι εδώ υπάρχει αμερικανική παρουσία, κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, αμερικανική συνεργασία και θα έλεγα και στον τομέα των εξοπλισμών μεγάλος τόνος βοηθείας από την αναβάθμιση. Ήταν απόλυτα αναγκαία η αγορά των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αυτά τα 10 δισεκατομμύρια, αυτή τη στιγμή στην παρούσα φάση που είμαστε? Ναι. Τι πιστεύετε? Είναι απόλυτα αναγκαία, δεδομένου ότι αφορά την υπεράσπιση αυτού το οποίο είμαστε, την εδαφική μας ακεραιότητα και την ελευθερία του ελληνικού λαού και την αποφυγή, το βασικότερο, την αποφυγή οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής. Mm-hmm. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ένα συγκριτικό όπλο, το οποίο είναι τα στελέχη τους. Οι γυναίκες και οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Αφήνουμε τα κανόνια, τα αεροπλάνα και τις φρεγάτες. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα. Όμως αυτό το πλεονέκτημα χρειάζεται και να έχει τα επαρκή μέσα. Υπάρχει μια, θα έλεγα, ανάγκη εξυγχρονισμού όλων των μέσων, κυρίως της αεροπορίας και του ναυτικού, φρεγάτες, αεροπλάνα. Είμαστε ήδη στη φάση και προχωράει η αναβάθμιση των F-16, τα 85 F-16, τα οποία θα πάνε σε τύπο Viper, δηλαδή, για να μην τα λέω λεπτομερώς, έχουμε την πέμπτη γενιά που είναι τα Stealth, τα F-35, δηλαδή Stealth είναι ένα αεροσκάφος το οποίο δεν φαίνεται από το ραντάρ, νομίζει ότι είναι ένα πουλί και πετάει, και έχουμε και τα τέταρτης με 4,5 γενιάς. Το Viper, το F-16, το κάνουμε με τις αναβαθμίσεις που προχωράνε, με την βασική συμμετοχή της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας, 4,5 γενεάς αεροσκάφος, εξαιρετικό αεροσκάφος. Όπως επίσης και η αγορά των 18 Ραφάλ από την Γαλλία, που θα ενισχύσουν κατά πολύ το αεροπορικό δυναμικό της χώρας μας, και ο εξυγχρονισμός των Μιράζ των
20, αν δεν κάνω λάθος, μοιράζ, τα οποία πρέπει να εξυγχρονιστούν. Αυτά δείχνουν, μαζί με την προσπάθεια αναβάθμισης του πολεμικού ναυτικού, δείχνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δόγμα Μητσοτάκη στην εθνική άμυνα, θέλω να το πω αυτό γιατί αναφέρθηκε και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για το θέμα της αναβαθμίσεως των ενόπλων μας δυνάμεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διετέλεσα υφυπουργός άμυνας και είδα τα σοβαρά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα μέσα. Σοβαρά προβλήματα, δεν θέλω να επεκταθώ. Το βασικότερο πρόβλημα αυτό είναι ο 3978, ο νόμος 3978, που έχει να κάνει με τις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο βασικά είναι νόμος μη προμηθειών, διότι είναι τόσο τραγελαφικός και θα έλεγα δεδαλώδης αυτός ο νόμος, που κάνεις 2, 3, 4 και 5 χρόνια πολλές φορές για να πάρεις τακάκια αεροσκαφών ή οτιδήποτε άλλο. Είναι φοβερό. Πιστεύω ότι πάμε καλά σε αυτό το τομέα. Ένα τομέα που πρέπει να το πούμε αυτό, η Τουρκία έβγαλε το Roots Race το καλοκαίρι για έρευνες, συνοδευόμενα από πολεμικά σκάφη, αλλά και εμείς ό,τι υπήρχε στον ναύσταθμο της Αλαμίνος, γιατί ήταν βασικά ναυτική υπόθεση, ήταν έξω. Και κυρίως, όπως τα αποκαλώ πολλές φορές, υποβρύχια, διαστημόπλια της θάλασσας, το 214, τα σκάφη 214, τα υποβρύχια 214, τα οποία δεν ανοιχνεύονται από τα ραντάρ, ήταν έξω, ήταν κάτω στο βυθό, ακούνητα, κάτι το οποίο, και δεν το έχουν οι Τούρκοι, το οποίο φοβήθηκαν και γι' αυτό δεν κινήθηκαν κατά την άποψή μου, που ενδεχομένως να ήθελαν να προβούν σε πιο θερμές, αν θέλετε, επαφές μαζί μας. Μάλιστα. Ας το πούμε έτσι. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Δαβάκη, να σας ρωτήσω πώς κρίνετε το έργο της Περιφερειακής Αρχής και την πορεία της Δημοτικής Αρχής Σπάρτης, αν μπορείτε σε 1 με 2 λεπτά η απάντηση, γιατί έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Ναι, κύριε Βαγγελόπουλο, μπορούμε να το επαναλάβουμε και θα χαιρόμουν να είχαμε. Βεβαίως, ανανεώσουμε το ραντεβού. Βεβαίως. Και οι άλλοι συνάδελφοί μου, θα ήταν πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί, γιατί ο καθένας είμαστε στρατευμένοι σε ένα πράγμα. Στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Λακωνίας. Η Περιφερειακή Αρχή, γιατί δεν υπάρχει παρθενογένεση, υπάρχει συνέχεια της διοίκησης. Συνεχίζει, αλλά με εντονότερους και πολύ πιο εργόδεις ρυθμούς, ένα σημαντικό έργο το οποίο έχει ξεκινήσει τώρα. Δεν αρκείται στα πολλά λόγια και στις εξαγγελίες, αλλά κάνει σημαντικό έργο. Ιδιαίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης, μαζί με τον Περιφερειάρχη τον Παναγιώτη τον Νίκα, με κατευθύνσεις του Παναγιώτη τον Νίκα, αλλά ο Αντιπεριφερειάρχης μας, ο Θόδωρος Βερούτης, είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί καθημερινά και επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι αυτόπτης μάρτης των προσπαθειών που κάνει σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε μια συνεχή ροή πληροφόρησης, έχουμε μια συμμετοχή στη στρατηγική της περιφέρειας εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη και του Περιφερειάρχη σε πολλά θέματα, από το φυσικό αέριο, αλλά προσπαθώ στο δίλεπτο τώρα. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό βοηθάει και αναβαθμίζει και το ρόλο του βουλευτή. Είμαι στη διάθεσή του, αισθάνομαι ότι έχω έναν καλό σύμμαχο στα προβλήματα της Λακωνίας στο πρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη μας, του Θόδωρου του Βερούτη, και θα προχωρήσουμε έτσι και στο επόμενο διάστημα της αρχής. Όσον αφορά για τους δημοτικούς άρχοντες, έχω άριστη συνεργασία με όλους τους δημάρχους του τόπου, όπως έχω υποχρέωση να έχω. Για τη Δημοτική Αρχή της Σπάρτης, με ρωτήσατε. Ναι. Η Δημοτική Αρχή της Σπάρτης έχει ξεκινήσει με πολλά όνειρα. Πιστεύω ότι υπάρχει μια δυσλειτουργικότητα. Τον Πέτρο τον Δούκα τον γνωρίζω και ως συνάδελφο πολλά χρόνια ως βουλευτή. Πιστεύω ότι και αυτός δεν είναι ευχαριστημένος όπως είναι η παρούσα κατάσταση. Αλλά απ' την άλλη μεριά, με βασικό γνώμονα την εμπιστοσύνη του σπαρτιατικού λαού στο πρόσωπο της νέας κίνησης που στέφθηκε από επιτυχία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αυτό το γνώμονα οφείλει να συστρατεύσει δυνάμεις, να ακούσει ανθρώπους, να λύσει την καθημερινότητα που είναι η βασικότερη στρατηγική της τοπικής αυτοδιοίκησης, η καθημερινότητα. Καλά όλα τα άλλα, αλλά η καθημερινότητα, μια ποιότητα ζωής που καθορίζει τη ζωή σου από την ώρα που βγαίνεις από το σπίτι σου μέχρι όλα. Και να έχει χρόνο, επαρκή χρόνο, η Δημοτική Αρχή για να επιτύχει σε αυτά τα οποία είχε πει. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κύριε Δαβάκη. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση που κάναμε. Και θα την επαναλάβουμε. Με πολύ χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. A lot of soul.